συγχαρητήρια. Πήρατε το τίτλο μετά από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Πες μου δύο λόγια για το τελικό, τι σημαίνει αυτή η νίκη για την ομάδα σου και τα κορίτσια και βεβαίως το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης του κυρίου και της κυρίας Σουτά και φέτος ήταν στους τελικούς σε αγόρια και κορίτσια. Ήδη τα κορίτσια το έχουμε κατακτήσει, τώρα θέλουμε να το κάνουμε και στα αγόρια και θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Σημαίνει πολλά, επιβραβεύονται οι προσπάθειες όλων. Τη διεύθυνση του σχολείου, των καθηγητών, των προπονητών και φυσικά πρώτα απ' όλα των μαθητών και των μαθητριών. Πιστεύουμε ότι ήταν ένας δίκαιος, ένας καθαρός αγώνας, ένα δίκαιο αποτέλεσμα που ευχαριστήθηκαν οι φίλαθλοι και ο κόσμος που το παρακολούθησε από το Volley News στο live streaming. Μάλιστα. Συγχαρητήρια σε όλους και βασικά συγχαρητήρια στους διοργανωτές του σχολικού πρωταθλήματος που παρόλε τις αντίξωες συνθήκες της προσπέρασαν και μας πρόσφεραν ένα πάρα πολύ καλό σχολικό πρωτάθλημα. Πείτε μου λίγο, τα κορίτσια τώρα που παίζουν στην ομάδα, παίζουν και σε συλλόγους προφανώς, έτσι. Τι προετοιμασία κάνετε μέσα στην ημέρα εσείς, πόσες ώρες προπόνηση κάνουν τα κορίτσια αυτά στο σχολείο, κάνουν το πρωί, κάνουν το... Όχι, τα κορίτσια πώς κάνουν το μάθημα της φυσικής αγωγής όπως προβλέπετε από τις σχετικές εγκυκλίους της φυσικής αγωγής και από εκεί και πέρα μια-δυο φορές την εβδομάδα, ανάλογα πότε έχουμε χρόνο μετά τις ώρες του σχολείου. Μάλιστα. Μαζεύονται και προπονούνται. Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος για τα κορίτσια. Όχι. Είναι τέταρτη συνεχόμενη φορά. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχετε εικόνα, τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ευτυχώς που έχει αλλάξει ο κανονισμός και μπορούν να συμμετέχουν πλέον και τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, το Ελληνικό Κολέγιο έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έχει πιάσει έκτη θέση, έχει πιάσει όγδοη, έχει πιάσει όμως και δύο φορές τέταρτη θέση. Μάλιστα. Τώρα θα παλέψουμε για το μετάλλιο. Είναι η πέμπτη συμμετοχή αυτή, Ναι, είναι και αγόρια και κορίτσια που έχουν πάει κατά καιρούς. Έχουμε πιάσει όμως τέταρτη θέση και σε αγόρια και σε κορίτσια. Τώρα θέλουμε και το μετάλλιο και ελπίζουμε σε καλύτερη ανταπόδοση κιόλας και τα παιδιά για την επιβράβευσή τους. Οπότε από αυτή την ομάδα που είδαμε εμείς σήμερα. Θα υπάρχουν προσθήκες. Όχι, δεν υπάρχουν προσθήκες. Είναι η ίδια η ομάδα. Δεν θα υπάρχουν απουσίες. Γι' αυτό ευελπιστούμε φέτος να πάμε ακόμα ψηλότερα. Και μπορούμε. Και πιστεύω θα το πετύχουμε. Και πού αφιερώνεται τον τίτλο αυτό, σε όλο το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.